Γεια σας. Συγγνώμη που άργησα. Καλώς. Τα λέγαμε εμείς εδώ με το Μέμο. Ναι. Το ξέρεις ότι ο Μέμος έχασε πάρα πολλά κιλά. Μα τον βλέπω. Φαίνεται έτσι. Πόσα? Σχεδόν 10. Ωραία. Κατάλαβες. Και αυτό είναι ένα hot θέμα της συζήτησης σε αυτό το καναπέ. Παιδιά, έχει ξεφύγει η κατάσταση. Εντάξει, είχα φτάσει 94 κιλά. Και όταν είχε έρθει την προηγούμενη φορά, πόσο ήσουν? Καλά, δεν συγχύζω την πρόπεση. Επειδή μου πάνω κάτω ξέρει πόσο ήσουν. Εντάξει, κοίτα, αυξομειώνω τα κιλά μου γενικά ανάλογα με τις περιόδους και όλα αυτά. Αλλά σίγουρα πάνω από 90. Εγώ κάτω από 92 έχω να δω πάνω από 6 χρόνια αυτά. Εγώ με το φαγητό δεν το έχω πολύ, ούτως ή άλλως. Δεν τρώω ποσότητες, τρώω γλυκά. Κόβοντάς τα λοιπόν και κάνοντας μια συγκεκριμένη δίαιτα και κόβοντας λάδι, ψωμί, ζάχαρη, υδατάνθρακες. Για ένα μήνα, έτσι, όχι απάντα. Όχι απάντα, τρώω όσπρια, τρώω. Εμείς δεν μπορούμε τρεις μέρες. Δεν έρχεται μόνο του. Τρώω όσπρια, σαλάτες. Ναι. Εγώ που δεν τρώω κρέας και είμαι χορτοφάγος, ναι. Τρώω τόφου ή θα φάω τυριά vegan κτλ. Τα χάνεις τα κιλά τελικά. Εγώ νόμιζα δεν μπορώ να τα χάσω και είχα πρόβλημα κάπου στο θυροειδή μου. Κάτι είχε συμβεί και δεν μπορούσα. Αλλά τελικά μπορούσα. 10 κιλά. 10 κιλά. Σε ένα μήνα. Σε ένα μήνα, ναι. Ωραία, πριν φύγεις από εδώ το πίσω. Πείτε μου στα. Τι κάνεις, λέει, όλα τα μυστικά μου. Θα στα πω όλα. Δεν το συζητώ. Νιώθω διαφορετικά. Νιώθω πάρα πολύ διαφορετικά. Καταρχάς εμφανισιακά. Έπρεπε μάλλον να τα χάσω γιατί ο φακός σου δίνει 3, 4, 5, πόσα σου δίνει κιλά. Και επειδή λένε. Εγώ παίρνω εδώ, στο μάχη, και μάγουλα, εγώ φουσκώνω εδώ. Ναι, κι εγώ. Δεν είναι ωραίο στο φακό αυτό το πράγμα. Σε δίνει παχύ, οπότε δεν είναι ωραίο. Θέλω να σε ρωτήσουμε πολλά. Πολλά. Τα κιλά δηλαδή ήταν. Απλά έτσι. Εισαγωγή. Έτσι, εισαγωγή, να χαλαρώσουμε. Δεν ήταν προγραμματισμένο, απλά σε είδαμε και το ρωτήσαμε. Να ξεκινήσουμε με το φιλί στην Κύπρο. Στη σειρά που παίζει λοιπόν πρωταγωνιστή στο ΡΙΚ. Και πηγαίνω έρχεσαι στην Κύπρο τώρα αυτή την περίοδο. Πηγαίνω έρχομαι στην Κύπρο, ναι, κάθε εβδομάδα σχεδόν. Ναι. Μια εξαιρετική δουλειά που λέγεται Το Μυστικό τη Πεταλούδα. Με Μουτάφι Νινιό και Μαριάννα Πολυχρονίδη. Εγώ στα stories το βλέπω στο Instagram. Είναι πάρα πολύ ωραία σειρά. Μυστηρίο τη Άνταση Γκουρμπαλή. Ο Σταύρος Ποταμάρης είναι στο τιμόνι του σκηνοθέτη και του παραγωγού. Περνάμε πάρα πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραία. Και κάνω ένα γκέι ρόλο. Κάνω ένα γκέι ρόλο δηλωμένο. Τι σημαίνει δηλωμένο? Ότι δεν το κρύβω. Με ένα παιδί, ένα γάμο αποτυχημένο που έχω και ένα παιδί. Υπάρχει ο αστυνομικός ο οποίος είναι γκέι, αλλά δεν θέλει να το αποδεχτεί. Δεν αντιδρά περίεργα όταν πάει κάποιος να το υπογραμμίσει κτλ. Και γίνεται αυτό το κονέ, όταν εγώ μπαίνω στη σειρά για να λύσω μια υπόθεση που είμαι δικηγόρος, του πετάω σπόντες, αυτός δεν ψαρώνει, νευριάζει κτλ. Και κάποια στιγμή, ενώ υπάρχει μια ένταση, αυτός από μόνος του με φυλάει και υπάρχει, είναι το πρώτο γκέι φιλί στην κυπριακή τηλεόραση. Αλήθεια. Ναι, δεν έχει ξαναγίνει. Καλά, δεν είναι και στην ελληνική. Τόσο πολλά διαδεδομένα, σωστά, έχεις δίκιο. Είναι φοβερό που προβλήθηκε και χωρίς να κοπεί. Υπήρχαν και αρνητικές αντιδράσεις εννοείται, αλλά υπήρχαν και πολύ περισσότερες θετικές. Εγώ στους λογαριασμούς μου, στο Instagram, στο Facebook έλαβα μόνο θετικά και αυτό μου κάνει τεράστια εντύπωση. Δεν έλαβα ούτε μία αρνητική. Είναι καιρός να προχωρήσουμε νομίζω. Δεν καταλαβαίνω καν γιατί το συζητάμε. Είμαστε το 2021, όταν όλα τα serial που βλέπουμε, τα αμερικάνικα π.χ. έχουν πάντα ακόμα, ένα γκέι χαρακτήρα. Πάντα, ναι. Ακόμα και εποχής να είναι, ακόμα και επιστημονικής φαντασίας να είναι, που δεν σου πάει το μυαλό ότι μπορεί να έχει ένα γκέι ζευγάρι μέσα. Υπάρχει συνήθως. Και γιατί να μην υπάρχει τη στιγμή που δεν είναι κάτι αφυσικό ή κάτι μη φυσιολογικό κτλ. Πιστεύεις ότι αλλάζει ο κόσμος όντως? Το πιστεύω ότι αλλάζει ο κόσμος. Νομίζω και με όλο αυτό που συμβαίνει και ενεργειακά αν το πάρεις λίγο. Έχουμε κάνει ένα shift, να το πω έτσι, προς κάτι άλλο που νομίζω ότι θα είναι θετικό τελικά. Πώς σε κάνουν να νιώθεις τα τελευταία γεγονότα, ακόμη και η σύλληψη Λιγνάδη. Ξέρεις, όταν βλέπεις ένα είδωλο να εκθρονίζεται. Είναι σοκαριστικό ούτως ή άλλως. Δεν το περίμενα, να σου πω την αλήθεια. Δεν περίμενες να πιαστεί, όχι, να πιαστεί ή ότι συνέβη. Δεν περίμενα να ακούσω αυτό που άκουσα. Αυτά τα τεροτουργήματα. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα υπάρχει όλο αυτό. Ότι γίνεται, το ξέρουμε. Από το συγκεκριμένο άνθρωπο που έχει δώσει, ας πούμε, ένα προφίλ καταρτισμένου, μορφωμένου, καλού ηθοποιού, ευγενούς ανθρώπου κτλ. Να δεις όλο αυτό και λες, κοίτα μερικές φορές τι κρύβει. Η εικόνα ενός ανθρώπου. Στη δικιά μας περίπτωση νιώθω ότι κάνατε ένα έργο για ολόκληρη την κοινωνία. Ναι. Δηλαδή, κάτι, μια δουλειά ξεκαθαρίσματος, μια δουλειά κάθαρσης που έχει ξεκινήσει από το θέατρο και θα φτάσει και σε άλλους χώρους. Μακάρι οπότε να είναι έτσι. Για μένα προσωπικά είναι, μάλλον πρέπει να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ σαν κοινωνία. Γιατί πήρατε στα χέρια σας ένα πράγμα πάρα πολύ σοβαρό. Οι ηθοποιοί. Όχι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες. Συμφωνώ απόλυτα.
Απλά μην βγαίνει το κάθε καρδιά καρύδι και να λέει ότι εγώ δεν έκανα καριέρα επειδή μου την πέφτανα, οπότε έφυγα από το χώρο. Ναι. Που σημαίνει ότι όλοι εμείς οι υπόλοιποι κάναμε διάφορα για να κάνουμε καριέρα. Δηλαδή, μην τα βάζουμε όλα στο ίδιο καζάνι. Ναι. Γιατί εγώ προσωπικά είχα την τύχη στα 23 χρόνια που είμαι στον χώρο να συνεργαστώ με συγκλονιστικούς ανθρώπους. Ναι. Γιατί το θέατρο είναι το σπίτι μου και μένω εκεί επειδή εκφράζομαι μέσα από αυτό. Εσύ κάποια από αυτές τις ιστορίες, γιατί υπήρχαν πολλοί συνάδελφοι και κορίτσια και αγόρια που βγήκαν, δεν μιλάω για τις υποθέσεις βιασμού φυσικά, για τις άλλες υποθέσεις. Είχαν φτάσει στα αυτιά σου κάποια από αυτές, ναι, μεταξύ μας τα λέγαμε αυτά ούτως ή άλλως, τα ξέραμε. Ξέραμε πόσο κακά μπορεί να περάσει κάποιος που θα πάει να δουλέψει με κάποιον χύψη σκηνοθέτη ή ηθοποιό σκηνοθέτη. Από προσωπική μου εμπειρία, όταν μία φορά σε μία παράσταση, στα πολύ ξεκινήματά μου, έτσι, στα πρώτα 3-4 χρόνια της πορείας μου, σε μία παράσταση μου φερόντουσαν πάρα πολύ άσχημα, όχι σε μένα, μόνο γενικά στο θείασο, ένας σκηνοθέτης συγκεκριμένος, είχα ανάγκη από χρήματα. Είχα ανάγκη από τη συγκεκριμένη συνεργασία, ήταν πολύ λαμπερή συνεργασία. Στον ένα μήνα προβών, σηκώθηκα και έφυγα. Mm. Δεν έφτασα ποτέ να είμαι μέλος της παράστασης αυτής. Δεν το άντεξα. Και καλά έκανα, γιατί η αξιοπρέπειά μου δεν μου επέτρεπε να το κάνω και να μείνω, να υφίσταμαι όλο αυτό το bullying και όλο αυτό το τη μείωση της προσωπικότητάς μου. Οπότε αυτό εγώ λέω στα πιο νέα παιδιά, παιδιά να φεύγετε ή να το καταγγέλλετε. Ναι. Γιατί όταν το καταγγέλουμε, αυτοί οι άνθρωποι δεν θα μπορούν να το ξανακάνουν ή αν προσπαθήσουν να το ξανακάνουν θα το σκέφτονται διπλά πια. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή στο θέατρο γίνεται ένα ξεσκαρτάρισμα. Και είναι πολύ ωραίο αυτό, γιατί χρειάζεται πια να βγει το καλό προς τα έξω και να ξεσκαρτάρει ο χώρος. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ, τελειώνουμε παιδιά. Παρέα σήμερα. Τελειώνουμε παρέα. Αυτό ήταν Σάββατο σήμερα. Πολύ χαίρομαι. Τελειώσαμε. Καλό Σάββατο. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο Σαββάτου να κάνετε και τα ντουλάπια της κουζίνας σήμερα. Να τα κάνετε και τα δικά μου. Ρίξτε το έξω. Δικά σας. Δεν γίνεται, δεν μπορούμε. Πριν τις 6. Ραντεβού αύριο Κυριακή στη 1:10 εδώ στο Dot Sky. Γεια σας. Γεια σας.